Όπως είπαμε, για τον Δεκέμβριο του 2024 αναβλήθηκε η δίκη των 32 γιατρών για τις ηλεκτρονικές, για την μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μάλλον στα ΤΕΠ του νοσοκομείου του Αγρινίου. Χθες αρκετοί εκ των κατηγορουμένων βρέθηκαν στο νοσοκομείο, όπως και εκπρόσωποι βέβαια του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, αλλά και της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών. Αναβολή της δίκης, αλλά εξακολουθεί βέβαια το θέμα αυτό να απασχολεί έντονα τον ιατρικό κόσμο και όχι μόνον. Η υπόθεση αφορά συνταγογραφήσεις από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι τις αρχές του 2021. Για την υπόθεση αυτή και για την εξέλιξή της, αν θέλετε, και για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ενδεχομένως υπάρχουν το επόμενο διάστημα, μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Αγραφιώτη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου. Κύριε Αγραφιώτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση βέβαια από τότε που έγινε γνωστό, εδώ και κάποιους μήνες. Ήρθε η ώρα της δίκης, αλλά εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων έχουμε μια πολύ μεγάλη αναβολή για τέλος ουσιαστικά του 2024. Όταν λέτε νέες πρωτοβουλίες, νέες δράσεις, δηλαδή μια περαιτέρω ενημέρωση της κοινωνίας για το τι έγινε τέλος πάντων. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να γνωρίζει ακριβώς. Γιατί κατηγορούνται οι γιατροί. Ναι. Έτσι, ακούνε ηλεκτρονική συνταγογράφηση και όλοι φαντάζονται, όλοι καταλαβαίνουν τη συνταγογράφηση που όταν πας σε ένα ιατρείο, ο γιατρός μπαίνει ηλεκτρονικά μέσα, σου γράφει το παραπεμπτικό και πας και παίρνεις τα φαρμακά σου. Ναι. Πας και κάνεις τις εξετάσεις σου. Δεν εννοούμε αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που λένε. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ναι, τι δεν έκαναν, τι έπρεπε να κάνουν και τι δεν έκαναν τέλος πάντων και γιατί δεν το έκαναν, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Σωστά. Ναι, εντάξει, μέσα σε ένα λεπτό. Ναι. Όταν έφυγε ο πρώην διοικητής ο κύριος Μιχάλης, είχε κάνει μια καταγγελία για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση των παραπεμπτικών των εργαστηριακών εξετάσεων στο τμήμα επιγόντων και άλλες καταγγελίες. Επικεντρώθηκαν λοιπόν οι έλεγχοι σε αυτό. Πήγε Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Έκανε τον πρώτο έλεγχο. Η Ελληνική Αρχή Διαφάνειας το δεύτερο έλεγχο. Στα πορίσματά τους μιλάγανε για ότι δεν υπήρχε υποδομή, εξοπλισμός πληροφοριακών συστημάτων, υποστελέχωση τμήματος πληροφορικής. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά να τα πω. Ουσιαστικά λέγανε ότι ήταν αδύνατον. Ναι, ουσιαστικά. Ήταν αδύνατον πολύ δύσκολο. Ή πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχε διασύνδεση. Ειδικά όταν μιλάμε για επίγοντα, έτσι, να το σημειώσουμε αυτό. Ναι, για να, σωστά. Να εξηγήσω εδώ για τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που λέει. Μιλάμε για να γράφεις ηλεκτρονικά το παραπεμπτικό, να βγαίνει το παραπεμπτικό από τον υπολογιστή και ταυτόχρονα όταν το γράφεις να γίνεται και η διασύνδεση με τη γνωστή μας ηλεκτρονική συνταγογράφηση ώστε να χρεώνονται οι εξετάσεις και στην ΙΔΙΚΑ για να πληρωθεί το νοσοκομείο. Ακριβώς, έτσι. Ναι. Δηλαδή να γίνουν δύο δουλειές ταυτόχρονα ηλεκτρονικά. Αυτό δεν ήταν δυνατό, δεν υπήρχε σύστημα. Και αν γίνονταν θα κρατούσε πάρα πολλά λεπτά, έτσι, μια διαδικασία πολύ χρονοβόρα. Και έπρεπε, τα εργαστήρια τότε δεν μπορούσαν να δεχτούν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και το ίδιο το νοσοκομείο είχε τα μπλοκ, είχε στους γιατρούς τα μπλοκ μέχρι τις αρχές του 2021 που ξεκίνησε η κανονική συνταγογράφηση που λέμε. Μέχρι τις αρχές του 2021 υπήρχαν τα μπλοκ, το νοσοκομείο προέβαινε σε παραγγελίες στα τυπογραφεία, σε μπλοκ προτυπωμένα, στα οποία οι γιατροί σημείωναν, τσεκάριζαν τις εξετάσεις που ζητάγαν και τον κάθε ασθενή. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το παράδοξο. Ναι. Μου δίνεις τα μπλοκ να γράψω χειρόγραφα και μετά με κατηγορείς γιατί δεν τα γράφω ηλεκτρονικά. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη χρονοβόρα διαδικασία, ειδικότερα στα επίγοντα, δεν μπορεί ο γιατρός να κάτσει 20 λεπτά για να ολοκληρώσει μια διαδικασία μέσω υπολογιστή. Ένα επίγον περιστατικό να έρθει και εσύ να πρέπει να γράψει χειρόγραφα και να στείλεις το παραπεμπτικό ή να γίνουν εξετάσεις, να βρεις το ΆΜΚΑ, να περάσεις τα στοιχεία του ασθενούς, να κάνεις ηλεκτρονικά τη συνταγογράφηση, να βγει το παραπεμπτικό, το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει γραμματεία που δεν υπήρχε, να το ξαναπεράσει ηλεκτρονικά. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Το καταλαβαίνω πολύ. Να γίνω τώρα πώς γίνεται και, όλοι, και όλα κυλάνε ρολόι σε αυτό το θέμα. Αφού είπατε ότι αυτές οι δομές οι οποίες έκαναν τον έλεγχο δικαίωσαν, λέγανε δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελικά πώς φτάσαμε κατηγορούμενοι. Εδώ είναι το παράδοξο. Ναι. Υπήρχαν το ΣΕΙΠ που έκανε τον πρώτο έλεγχο. Η Ελληνική Αρχή Διαφάνειας που έκανε το δεύτερο έλεγχο. Και υπήρξε μετά και μία ΕΔΕ, την οποία ανέλαβε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωαννίνων του Χατζικώστα, και το οποίο κατέληξε
το εξής, ότι δεν χρησιμοποιείται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παρότι ήταν πλήρως λειτουργική, καθώς και ότι δεν παρατηρούνται υλικοτεχνικές ελλείψεις στα ΤΕΠ. Μάλιστα. Πότε το τώρα. Μετά. Αμέσως μετά. Αυτό έγινε... πότε έγινε. Έγινε το 19. Ναι. Το 20 δεν θυμάμαι τώρα πότε έγινε ακριβώς αμέσως μετά. Δηλαδή έγινε ο πρώτος έλεγχος το 17. Ο δεύτερος έλεγχος το 18. Μάλλον ο πρώτος έλεγχος έγινε τον Ιανουάριο του 17. Ο εσωτερικός έλεγχος. Ακολούθησε ο δεύτερος έλεγχος και το Φεβρουάριο του 19. Μας κοινοποιήθηκε ο δεύτερος έλεγχος. Ναι. Κοινοποιήθηκε το αποτέλεσμα του δεύτερου έλεγχου. Και μετά έγινε η ένορκη διοικητική εξέταση. Η οποία περίπτυπα κάποιες ευθύνες από ό,τι καταλάβαμε. Η οποία έλεγε διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Με βάση αυτή την ΕΔΕ, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει διώξεις. Σωστά. Σωστά. Η δικαιοσύνη σωστά πράττει μετά. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Η ΕΔΕ τώρα πώς κατέληξε σε αυτά είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Μάλλον αυτό ενδεχομένως να κληθεί κάποιος να το εξηγήσει στο δικαστήριο όταν γίνει, βέβαια. Αλλά οι εκτιμήσεις πάντως των νομικών πρέπει να πω είναι ότι δεν θα έχουμε τιμωρίες, ποινές στους γιατρούς. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι εδώ η ταλαιπωρία που υφίστανται τόσοι γιατροί. Μάλιστα. Σχεδόν 200 γιατροί. Και ναι. Να πω και το άλλο παράδειγμα. Είναι η πρώτη φουρνιά των κατηγορουμένων, σωστά. Έχουμε και άλλους. Η πρώτη φουρνιά είναι η 32. Ναι. Το 22 Φλεβάρι είναι 93-95. Και μετά θα υπάρξει και η τρίτη που θα περιλαμβάνει τους υπόλοιπους. Τους υπόλοιπους σχεδόν άλλους. Δηλαδή τόσους, η επόμενη δίκη είναι 22 Φλεβάρι. Μάλιστα. Για το δεύτερο γκρουπ. Χωρίσαν τη δικογραφία σε τρία στάδια, σε τρία γκρουπ. Δεν ήταν δυνατόν να τους καλέσουν όλους μαζί. Είναι όμως όταν μιλάμε για τόσους κατηγορουμένους, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία καθυστερεί και τη δικαιοσύνη τέλος πάντων και προκαλεί και ζήτημα με τους γιατρούς και με τους συναδέλφους σας. Κοιτάξτε τώρα. Ναι, δημιουργεί προβλήματα παντού. Παντού προβλήματα. Ναι. Και να πω και το άλλο. 200 σχεδόν γιατροί είναι δυνατόν. Παράδειγμα θα πω, ο γιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ο φυσίατρος, να έχει πάει στα επίγοντα να συνταγογραφήσει, είναι και αυτός κατηγορούμενος. Μάλιστα. Ο αιματολόγος είναι και αυτός κατηγορούμενος. Οι νεφρολόγοι και αυτοί. Ο δερματολόγος, δεν συνταγογραφεί ο δερματολόγος στα επίγοντα. Για ποιο λόγο τότε διώκεται? Δώσανε όλα τα ονόματα. Πάλι δεν ξέρω να σας απαντήσω για ποιο λόγο. Πήγαν τα ονόματα όλων των γιατρών που υπηρέτησαν στο νοσοκομείο Αγρινίου από τον Οκτώβριο του 18 μέχρι τις αρχές του 20. Α, όποιος γιατρός υπήρχε κατηγορούμενος δηλαδή. Όποιος περνούσε έξω από το νοσοκομείο είναι κατηγορούμενος. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμένα μου πάρει και περίεργο το νούμερο. Πολύ γι' αυτό μεγάλο. Παράδοξο. 200. Γι' αυτό παράδοξο. Μάλιστα. Πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις σίγουρα και αναμένουμε το επόμενο διάστημα που αντιλαμβάνομαι θα προχωρήσετε σε κάποιες νέες πρωτοβουλίες και νέες δράσεις με την Ένωση, σωστά. Σωστά. Σε συνεργασία με την Ένωση πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί, πρέπει να ξέρει τι είναι. Δεν είναι ότι οι γιατροί δεν θέλαν. Είναι δυνατόν 200 γιατροί να έχουν συστήσει εγκληματική οργάνωση, ναι, για να ζημιώσουν το δημόσιο? Ναι, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ενημερωθεί η κοινή γνώμη και να βγάλει και η ίδια τα συμπεράσματά της σχετικά με το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όλοι οι γιατροί που υπηρέτησαν στο νοσοκομείο του Αγρινίου να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εδόλιο του κατηγορουμένου και εμάς μας προκαλεί εντύπωση σίγουρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, πείτε μου αν θέλετε να συμπληρώσετε. Όχι, δεν ήθελα κάτι και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.